έχουμε κάποια παράπονα από τους συνταξιούχους. Θα αποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο εδώ έχουμε, πέρα μαζί μας. Φυσικά, σε λίγο. Γιατί εκείνος είναι νομίζω πλέον ειδικό και να λύσει όλες τις απορίες των συνταξιούχων και να μας πει. Παιδιά, ο κύριος Μπούρλος είναι εγγύηση πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και χαρά μας που είναι εδώ. Καλημέρα, και πάλι σήμερα. Καλημέρα. Φαίνεται λοιπόν, κύριε Μπούρλο, πως λένε ότι καθυστερούν 3-4 χρόνια να βγουν οι επικουρικές. Φαίνεται ότι με το fast track που λέγαμε και χθες υπάρχει πρόβλημα, μεγάλη αναμονή, αλλά και μεγάλη αναμονή υπάρχει για τις διεθνείς συντάξεις. Ναι, η πραγματικότητα είναι, ξεκινώντας από τις διεθνείς, ότι όταν δεν υπάρχει αυτοτελές δικαίωμα στην Ελλάδα, γιατί αν υπάρχει αυτοτελές τουλάχιστον δίδεται η σύνταξη η οποία αντιστοιχεί στον ελληνικό χρόνο. Όταν εννοείται δεν θεμελιώνεις κάτι στην Ελλάδα για να πάρεις ένα ποσό στην Ελλάδα, έτσι. Έχεις τις προϋποθέσεις να πάρεις με βάση τον ελληνικό χρόνο μόνο. Στις περιπτώσεις λοιπόν που θα πρέπει για να θεμελιωθεί το δικαίωμα να συναθρηστούν οι χρόνοι της Ελλάδας και κάποιας άλλης χώρας, στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει όντως πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αυτοτελές δικαίωμα, που έχεις δηλαδή μόνο με τον ελληνικό χρόνο δυνατότητα να πάρει σύνταξη, εκεί τουλάχιστον βγαίνει η σύνταξη με τον ελληνικό χρόνο και από εκεί και πέρα βέβαια περιμένεις. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία, περιμένεις. Και εκεί η ολοκλήρωση και η απονομή της σύνταξης με βάση το σύνολο του ασφαλιστικού βίου καθυστερεί. Τώρα για τις επικουρικές που λέτε. Πάντως αυτό που λέτε είναι 3-4 χρόνια και επιεικώς μπορεί να λέμε. Έχω περίπτωση είναι. Ανθρώπου. Από 18 μήνες 4 χρόνια. Έχει φτάσει και παραπάνω. Ο άνθρωπος περίμενε να πάρει, ήταν στην Αμερική, δούλευε πολλά χρόνια. Ναι. Μέχρι να πάρει σύνταξη, στέναξε. Και στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορείς να πάρεις και προκαταβολή. Δηλαδή είναι περίπτωση που εξαιρείται από την προκαταβολή. Δεν παίρνει τίποτα και μπορεί να. Ναι, δηλαδή και μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να έχει κλείσει τη δουλειά του, την είχε κλείσει τη δουλειά του άνθρωπος και δεν ξέρεις πώς ζεις εκεί. Βέβαια. Δηλαδή είναι. Έτσι. Δεν έχεις έσοδα, δεν έχεις τίποτα. Πάλι σύνταξη δεν παίρνεις. Δεν βγαίνει. Άμα δεν υπάρχει κανείς να στηρίξει, τι κάνεις. Υπάρχει. Ό,τι κάνουν πολλοί εδώ και πολλά χρόνια. Ακριβώς, γιατί είναι πολλοί εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει μεγάλος όγκος και βέβαια υπάρχουν και περιορισμένοι υπάλληλοι για την κατηγορία αυτή. Ελπίζουμε να πάρθουν κάποια μέτρα να βελτιωθεί η κατάσταση. Τώρα για τις επικουρικές που λέτε, υπήρξε μια νομοθέτηση το Δεκέμβριο του 2023 που απέβλεπε σαφώς, ήταν καλή νομοθέτηση, δηλαδή απέβλεπε στην επιτάχυνση απονομής των επικουρικών και όχι μόνο στην επιτάχυνση απονομής, έδιδε δυνατότητα να πάρεις επικουρική σύνταξη με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις από αυτό που ίσχυε πριν. Δηλαδή, έχει στην ουσία δύο προϋποθέσεις. Να έχεις πάρει σύνταξη από τον κύριο Φορέα και να έχεις την επικουρική ασφάλιση 4.500 ημέρες ασφάλιση 15 χρόνια. Ναι. Και υπήρχαν και κάποιες πρόσθετες διατάξεις οι οποίες θα διευκόλυναν στην επιτάχυνση. Τώρα εκδόθηκε εγκύκλιος από πλευράς ΕΦΚΑ προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία σύμφωνα και με τις νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις, γιατί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις οι επικουρικές συντάξεις καθυστερούν πάρα πολύ. Υπάρχουν περιπτώσεις. Πόσες είναι οι εκκρεμίσεις, έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, δίδεται ένα νούμερο εκκρεμών που αφορά τις λεγόμενες ληξιπρόθεσμες. Το σύνολο. Εδώ λέω ότι οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις στις κάρτες που έχουν φτιάξει είναι 24.741. Ναι, και στις επικουρικές. Εντάξει. Επικουρικές είναι τα 2.864. Οι ληξιπρόθεσμες είναι λιγότερες. Το σύνολο αυτών που είναι σε εκκρεμότητα, τουλάχιστον λέγεται, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε. Ακούμε αυτά τα οποία λέγονται. Έτσι. Και ξέρουμε και το εξής. Από τις περιπτώσεις που χειριζόμαστε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν πάρει επικουρική. Αυτό είναι μια. Είναι δεδομένο. Ναι, το βλέπετε εμπειρικά κάθε μέρα στο γραφείο σας κτλ. Εμπειρικά. Θα υπάρχει κάποια λύση, κύριε Μπούρλο? Νομίζω ότι με την εγκύκλιο που εκδόθηκε τώρα και με την οργάνωση που, εν πάση περιπτώσει, μεθοδεύεται, πιστεύω ότι θα υπάρξει βελτίωση. Δεν θα βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι διατάξεις λένε ότι πρέπει να βγαίνουν σε 3 μήνες από τότε που βγήκε η κύρια. Και αν δεν είχε υποβληθεί μαζί το αίτημα, ότι πρέπει να βγαίνουν σε 6 μήνες από τότε που υποβάλλεται το αίτημα. Μακάρι να υλοποιηθεί αυτό έτσι, γιατί η επικουρική σύνταξη μπορεί να μην είναι μεγάλη, αλλά είναι ένα συμπλήρωμα της κύριας. Το περιμένει ο συνταξιούχος πώς και πώς. Πώς και πώς το περιμένει, όταν βλέπει γύρω του την ακρίβεια, βλέπει πράγματα τα οποία ανεβαίνουν, δεν μπορεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις του. Η επικουρική σύνταξη είναι αυτό που στο τέλος θα εκδουλέψει. Δεν σώνεται με την επικουρική σύνταξη. Δεν σώνεται. Το ποσό αλλά το δικαίωμα. Είναι μικρό, αλλά είναι ένα συμπλήρωμα. Αλλά δεν είναι το δικαίωμα, το έχει δουλέψει. 150, πόσο είναι. Επίδομα είναι στην ουσία. Ναι, είναι από 150 έως 200 ένα μέσο όρο.
λογαριασμό ρεύματο αυτό. Κάνει πλάκα τώρα. Είναι σημαντικό. Όταν παίρνει 500 ευρώ συντάξει, τα 200 ευρώ είναι τεράστιο ποσό. Ναι, είναι σημαντικό. Ελπίζουμε ότι και με την εγκύκλιο που εκδόθηκε τώρα και με την οργάνωση που γίνεται ότι θα επιταχυνθεί ο χρόνο. Τουλάχιστον στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Ναι. Έτσι. Υπάρχουν λάθη, γιατί οι συντάξεις, η έκδοση συντάξεων επιταχύνθηκε επί Χατζηδάκη, για να είμαστε δίκαιοι. Δημιουργήθηκε, ξεστόκαρε πολύ τη διαδικασία. Υπάρχουν λάθη όμως στην ταχεία, αυτό που ονομάζουμε ταχεία έκδοση συντάξεων. Κοιτάξτε, υπάρχουν λάθη, αλλά τα οποία εντός αγωγικών είναι και ηθελημένα με την εξής έννοια. Δηλαδή, απονέμεται η σύνταξη με βάση ό,τι βλέπει το σύστημα. Ό,τι δηλώσει, ναι. Ναι. Χωρίς εξαγορά πλασματικών, προκειμένου να αρχίσει ο συνταξιούχος να παίρνει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ποσό. Και αυτό είναι σημαντικό. Το πολύ σύντομα να παίρνει ένα ποσό. Από εκεί και πέρα όμως, η επιτυχία του θεσμού αυτού των fast track συντάξεων, ταχείας απονομής στα ελληνικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα αποκαθίσταται η σύνταξη στο ποσό που πρέπει να στο πάρει. Στο πραγματικό ποσό. Ακριβώς. Σε αυτό που άρα πρέπει να γίνει ο έλεγχος εσωτερικά, λέτε. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, δηλαδή και να ολοκληρωθεί, να απονεμηθεί, να προσθεθεί ο χρόνος και του άλλου φορέα που ενδεχομένως δεν έχει μπει στην πρώτη σύνταξη που παίρνει, να γίνει η εξαγορά των πλασματικών προκειμένου να φτάσει στο συνολικό ποσό σύνταξη που πρέπει να πάρει με το σύνολο του ασφαλιστικού βιού. Στις περιπτώσεις που είναι μικρότερη σύνταξη. Του αναλογεί μικρότερη σύνταξη από αυτήν που παίρνει αρχικά, εκεί δεν έχει γκρίνια, γιατί θα αρχίσει να του παρακρατεί λίγο χρήματα. Ναι, θα παρακρατείται, αν έχει γίνει αυτό, θα παρακρατείται η σύνταξη αυτό το πλεονάζομαι πλέον, από τη σύνταξη την οποία παίρνει. Εντάξει, μπορεί να χαίρεται στην αρχή, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα, βέβαια. Κύριε Μπούρο, για θέμα να κλείσουμε, γιατί γκρίνια υπάρχει τόσο καιρό, ακούμε από την αρχή της εκπομπής για αυτές τις συντάξεις χειρίας. Τι θα γίνουν με τις συντάξεις, πού θα καταλήξουμε, τι θα κόψουν και έχουν δίκιο οι συνταξιούχοι οι οποίοι φωνάζουν. Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα μετά από τόσο καιρό? Κοιτάξτε, θα πρέπει στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθετική ρύθμιση η οποία ισχύει από το 2016. Δηλαδή, μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο συνταξιούχος λόγω θανάτου παίρνει δική του σύνταξη ή εργάζεται, η σύνταξη πρέπει να πάει στο μισό, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο με τα σημερινά δεδομένα των 400 ευρώ. Υπάρχει κατώτατο όριο. Να. Αυτό στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει εφαρμοστεί. Και το μεγάλο ζήτημα είναι πρώτον από πότε θα εφαρμοστεί και δεύτερον τι θα γίνει με τις διαφορές αναδρομικών. Γιατί αν κάποιος συμπλήρωσε τριετία το 19, φανταστείτε ότι είναι 5 χρόνια που μπορεί να του ζητάνε συντάξεις πίσω έτσι, για το επιπλέον ποσό το οποίο έπαιρνε χωρίς δική του υπαιτιότητα. Και πού να τα δώσει ο άνθρωπος αυτός αυτά? Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και αυτό προσπαθεί να διαχειριστεί το Υπουργείο, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Ναι, είναι. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτή είναι δύσκολη άσκηση, να σου πω κάτι άλλο, κύριε Μπούρλο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, επειδή δεν είχαν, φοβόντουσαν να αναλάβουν όλοι το πολιτικό κόστος, γιατί αυτό ήταν το θέμα. Το 16 θεσμοθετήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ το εφάρμοσε, η Νέα Δημοκρατία το εφάρμοσε. Μάλλον εσείς στη ΣΥΡΙΖΑ το ανέστηλε μέχρι τέλος 19. Αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν εφαρμόστηκε. Στην ουσία δεν εφαρμόστηκε. Ωραίο πράγμα αυτό. Νομοθετώ, δεν το εφαρμόζω για να μην αναλάβω το πολιτικό κόστος. Στο τέλος που θα έρθει ο λογαριασμός, τι θα του πούνε του Κοσμάκη? Βέβαια, γιατί. Θα τα βρει ο Κοσμάκη. Από κάποιο σημείο. Χωρίς δική του υπαιτιότητα, αυτό που είπατε, κύριε Μπούρο, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν απέκρυψε κάτι, δεν απέκρυψε δολίως κάτι. Του τα δίνανε. Τι να κάνει, να βάλει στην άκρη αυτό να μιλάει. Στην διάθεσή του όλα τα δεδομένα για να προσδιορίσει το ποσό το οποίο μηνιαία έπρεπε να παίρνει. Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο να πάρει θέση σε αυτό, να λυθεί το ζήτημα, γιατί αυτό που λέτε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε καθημερινά, έτσι.